Η κοινωνία της Λάρισας θρηνεί τον άδικο θάνατο του 22χρονου Χανιώτη φοιτητή Νίκου Μπιτσάκη. Το πρωί τελέστηκε τρισάγιο έξω από την εγκαταλελειμμένη οικία που άφησε την τελευταία του πνοή ο άτυχος νέος. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πολίτες κάθε ηλικίας πέφτουν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ συγκινητικό είναι το αντίο των νέων. Μέσα στον πόνο και την οδύνη του, χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη πως ο μονάκριβος γιος του έσβησε για πάντα, ο πατέρας του 22χρονου Μανώλης Μπιτσάκης τόνισε πως δεν θα αφήσει την ψυχή του παιδιού του χωρίς δικαίωση. Όταν ηρεμήσω, θα τα κυνηγήσω όλα, θα διαλύσω τον κόσμο όλο. Δεν θα μείνει έτσι. Το παιδί δεν θα φύγει άδικα. Όχι, όχι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν έγινε όπως λέγανε, δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα τα αφήσω. Θα ζω μόνο γι' αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του 22χρονου, ο θάνατος επήλθε από βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, τις οποίες προκάλεσε η πτώση του τυχείου. Το μόνο που έχουμε μάθει είναι ότι δεν ξέρω, ότι έθεσε ένα στίχος και πλάκωσε το παιδί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω εικόνα. Το παιδί ήταν στη Λάρισα, εγώ είμαι στην Κρήτη. Μετά είναι σπίτι και μιλήσανε, θα πήγαιναν με τα παιδιά, με τους φίλους του. Το πρωί με πήρε τηλέφωνο η αστυνομία και ενημέρωσε ότι έχει συμβεί κάτι. Δεν μου λέγανε τίποτα. Πήρα ένα φίλο του και μου είπε ότι είχε φύγει. Τη θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Χανιώτη φοιτητή στη Λάρισα διαδέχεται η οργή για την αδιαφορία των αρμόδιων υπηρεσιών στα αιτήματα απλών πολιτών που ζητούσαν μέρημνα για το εγκαταλελειμμένο κτίσμα στο κέντρο της Θεσσαλικής πόλης πριν συμβεί το μοιραίο. Βγήκα και το παλικάρι πέθανε στα χέρια μου. Είχε σφιγμό 5 λεπτά μέχρι πριν έρθει το ασθενοφόρο. Με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει χτυπήσει άσχημα, είναι λιπόδημο. Πήγα στο σημείο, τον είδα ξαπλωμένο κάτω. Ήταν η αστυνομία εκεί, ήρθε η πυροσβεστική. Το ασθενοφόρο άργησε πάρα πολύ ώρα να έρθει. Έκανε σίγουρα 40 λεπτά. Ήταν κάτω ήδη, δεν κουνιόταν. Και δεν ξέρω τι έλεγαν, αν του πήρε κάποιο σφιγμό ή οτιδήποτε. Είναι κατεστραμμένο. Έχουμε πει ως γείτονες πάρα πολλές φορές, φοβούμενοι τα παιδιά μας να κάνουν κάτι, δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα. Να φτάσουμε σήμερα να χάσουμε ένα 22χρονο παιδί για να κουνήσουμε το κεφάλι μας πάλι. Ένα τραγικό περιστατικό με τον 22χρονο φοιτητή που η πόλη φιλοξενούσε βαραίνει την ατμόσφαιρα και βαραίνει τις καρδιές όλων μας και τα συλληπιτήρια προς τους γονείς είναι το λιγότερο το οποίο μπορούμε να αρθρώσουμε αυτή τη στιγμή και βέβαια δεν μπορούμε παρά να συμπάσχουμε με τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχει διατάξει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες και να αποδοθούν. Ωστόσο, και σήμερα ο Αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι έγγραφη αναφορά για το επικίνδυνο κτίσμα στην πολεοδομία δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει από το αρχείο ότι δεν υπάρχει καμία καταγγελία η οποία να έχει κατατεθεί για τον λόγο ακίνητο και την περίφραξή του. Αυτό είναι κρίμα του Θεού παρόν που δεν το γνώριζα το παιδί. Συγκινήθηκα, έκλειγα χθες το βράδυ μόλις τότε στην τηλεόραση. Έκλειγα. Τραγικό. Τι έπεσε και το σκότωσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι συνοχωρημένο ο παλικαράκι, τώρα έφυγε από τη μανούλα, την οικογένειά του. Είναι αξιολείπτο, είναι άλλο πράγμα. Πήγαινε από εκεί από το κύριο. Πολλοί είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν απάντηση. Δεν μπορεί να είναι αυτό το κτίριο εδώ πέρα χρόνια ολόκληρα. Την ίδια ώρα στα Χανιά γνωστοί και φίλοι της οικογένειας, συναθλητές του στην ποδηλασία και σύσσωμη η κοινωνία πενθούν τον άδικο χαμό του Νίκου Μπιτσάκη. Ο ποδηλατικός όμιλος Τάλος, του οποίου υπήρξε μέλος σε ανακοίνωσή του, σημειώνει. Ο γελαστός και αγαπητός σε όλους Νίκος με τα χωρατά του και τα γέλια του δεν είναι πια μαζί μας. Κανείς μας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως από τη μια στιγμή στην άλλη χάθηκε με απίστευτο τρόπο ένα από τα καλύτερα παιδιά μας, ένας ποδηλάτης με πανελλήνιες διακρίσεις στο ενεργητικό του. Νίκο, θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.